Καλησπέρα. Εδώ είμαστε Πάκος 4. Θα πάμε παρέα μαζί μέχρι και τις 9. Όπως κάθε ημέρα, παρακολουθούμε το παιχνίδι της Εθνικής με την Αρμενία εκτός έδρας. Η Εθνική προηγείται πλέον 0-1 με ένα γκολ 100% ΠΑΟΚ. Ασίστε Γιαννούλη, γκολ Λιμνιός. Το πρώτο του στην Εθνική Ανδρών για τον Λιμνιό. Ιδιαίτερη ημέρα για αυτόν και τον ΠΑΟΚ. Εννοείται, η Εθνική έχει τώρα ένα πολύ καλό φάουλ αριστερά, λίγο δίπλα από το σημείακι του κόρνερ και κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Αρμενίας. Πατάει καλά γενικά, όσο το έχουμε δει μέχρι το 39, όσο έχουμε μπορέσει να δούμε, είναι σε καλή κατάσταση, αρκετά καλή κατάσταση. Στο ΠΑΟΚ 24 υπάρχει και το βίντεο από το γκολ, από την assist του Γιαννούλη και το γκολ του Λιμνιού. Παρακολουθούμε το παιχνίδι ζωντανά μέσα από το Open και θα ενημερώνουμε σε όλη διάρκεια μέχρι το τέλος για την εξέλιξη του αγώνα. Έχει ξεκινήσει ο Γιαννούλης και ο Λιμνιός. Ο Πασχαλάκης είναι στον πάγκο. Σήμερα στο τέρμα έχει ξεκινήσει ο Βλαχοδήμος. Από την άλλη, εδώ στη Θεσσαλονίκη η ομάδα είχε σήμερα μια προπόνηση. Μάλλον ένα οικογενειακό διπλό με την K19. Ο Αμπέλ Φερέρα είχε και πάλι την ευκαιρία να τσεκάρει και λίγο τους παίκτες του Παύλο Γκαρσία και του Μίροσλαβ Σνάουτσνερ. Έχει καλή εικόνα ο Πορτογάλος και είναι από τους προπονητές που του αρέσει να έχει επαφή και με τη δεύτερη ομάδα και με τους παίκτες αλλά και με το team όλο. Και το έκανε και σήμερα. Δοκιμάστηκαν και δικοί του παίκτες από την πρώτη ομάδα κόντρα στους θεωρητικά πιο μικρούς. Υπήρχαν δύο μπερδεμένες ενδεκάδες. Υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο και από το ΠΑΟΚ TV για να πάρετε μια γεύση από όσα έγιναν. Διήμερο ρεπό, όπως είχαμε πει και από προχθές, θα έχουν την ευκαιρία το Σάββατο και την Κυριακή οι παίκτες του Αμπέλ Φερέρα να πάρουν κάποιες ακόμη ανάσες. Και από Δευτέρα επιστροφή, Δευτέρα απόγευμα, 5.30 ώρα προπόνηση στην Τούμπα. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα έχουμε και την επιστροφή των διεθνών, οπότε η ομάδα από Δευτέρα Τρίτη θα ξεκινήσει την προετοιμασία για το παιχνίδι με την Λάρισα, ενώ χάνει καλή ευκαιρία η Ερμηνεία για το 1-1. Από την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα μπούμε και πάλι επιτέλους σε ρυθμού Super League, γιατί δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό το διάστημα για όλους εμάς. Περιμένουμε να ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα να έχουμε λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οπότε θα μπούμε σε ρυθμούς για την αναμέτρηση με την Λάρισα. Από εκεί πέρα υπάρχει επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε και με Σταύρο σε λίγο, να σχολιάσουμε λίγο όσα έγιναν και σήμερα. Υπάρχουν αυτές οι πολύ ωραίες τοποθετήσεις του Βελόπουλου στην Βουλή για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία και τον Τζίλο. Πολλά. Τον Ουρουάν ξανά. Έχουν το ενδιαφέρον τους. Θα τις διαβάσουμε στην πορεία. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Οπότε τη Δευτέρα θα υπάρξει μια σημαντική συνάντηση, νομίζω, για να συζητηθούν διάφορα θέματα. Θα μας πει ο Νίκος τι περιμένουμε και γενικά σε τι κατάσταση είναι η ομάδα. Αλλά θα κάνουμε μια πρώτη προσπάθεια να μιλήσουμε με Σταύρο, νομίζω, να το σχολιάσουμε όλα. Ενώ εσείς γράφετε θέμα, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Swimming in December, heading for the city lights, 1975. We sharing each other, nearer than farther. The scent of the lemon drips from your eyes. We are the people. Got lost in your eyes.
Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε το Σταύρο. Καλησπέρα. Πού είσαι, αγάπη? Πού είσαι, influencer, παύλα, instagrammer, παύλα, brand ambassador της καρδιάς μας, πού είσαι? Πού να είχα και φυσικά τη πω, πω, Σταύρο, χαμός. Όταν μεγαλώσω θέλω να σου μοιάσω. Αυτή είναι αλήθεια, αγάπη, σε όλα τα επίπεδα, μόνο εμφανισιακά μου μοιάζει. Δύσκολο, αλλά σε αυτό το κομμάτι, έτσι, Σταύρο, να γίνω μια brand ambassador, θα τα κάνω ωραίο. Περνάνε καλά. Καλά, καλά τα πας. Βλέπεις εθνική? Ναι, βλέπω τη συνεργασία Γιαννούλη Λίμνιου. Goal Pauk. Goal Pauk, καθαρά. Ναι. Μια εθνική που συνεχίσει να παίζει καλά. Ναι, ναι. Χωρίς να έχει μισό εκπρόσωπο του Ολυμπιακού στην ενδεκάδα της. Αλήθεια και αυτό. Τρίτο σερί παιχνίδι της εθνικής που είναι πολύ σοβαρή. Μετά την Ιταλία, την νίκη με την Βοσνία και τώρα προηγείται 0-1. Και θα έπρεπε να προηγείται και 0-2, νομίζω καθαρό πέραν και εδώ. Ναι, ρε, αυτό έλεγα πριν και μου έλεγε ο Νίκος ότι δεν βλέπω αντικειμενικά. Μα αυτό βρίσκει χαμηλά. Άμα γινόταν στον Άρη, πες στον Νίκο αυτό το πράγμα, θα μας είχαν κάνει μπαλόνια. Ο Γιαννούλης δεν πρέπει να έχει κάνει θέατρο στη ζωή του, δηλαδή. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ο Γιαννούλης. Και μόνο που είναι ο Γιαννούλης στη βάση δεν το βλέπεις. Ναι, απλά ο φοιτητής δεν ξέρει τον Γιαννούλη. Αλλά επί της ουσίας νομίζω τον βρίσκει χαμηλά και στα δύο πόδια. Με Βάρδι ήταν σίγουρα, εντάξει. Ναι, δεν το συζητάμε. Για να το βλέπουμε λίγο πόσο καλό είναι το ΒΑΡ. Όταν δεν το έχεις, εκεί το χρειάζεσαι. Το μάνα το έχω σε αυτήν την κάρτα τώρα. Ναι. Στο κέντρο, από αυτές που δεν πρέπει να δέχεσαι. Γενικά η εθνική είναι καλή, αν ξέρεις. Δηλαδή, αυτοί που χαλάνε την ταχύτητα της εθνικής είναι ο Μπακάκης με τον Γαλανόπουλο, δύο παίκτες της ΣΑΕΚ. Ο Μάνταλος είναι καλός από την ίδια παρέα. Ναι. Αυτοί οι δύο, δηλαδή η εθνική είχε λίγο δύο πιο ποιοτικούς παίκτες στο δεξί μπακ και το ένα αμυντικό χαφ, θα ήταν σε πολύ καλό φεγγάρι. Σε πολύ καλό φεγγάρι εννοώντας το να στηθεί ένας κορμός που με το πέρασμα του καιρού θα είναι και αποδοτικός. Αυτό εννοώ σε καλό φεγγάρι, όχι γιατί θα πάρουμε τον παγκόσμιο. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο 0-1 με τον γκολ του Λιμιού. Ναι. Θα τον πάρω ένα τηλέφωνο να πάρω και ένα αυτό γκολ γιατί το έχω χει. Μάλιστα, Σταύρο. Δηλαδή. Να και. Έλεγε. Έβαλα ένα να περνάω από την ώρα μου. Γιατί βάζεις σκι, αφού βλέπεις ότι είναι σε καλή κατάσταση. Δεν το, πριν το παιχνίδι, δεν ήξερα ότι βαριόμουν να διαβάσω. Αν παίζω με Κιταριάν και ο άλλος, ο Καραπαϊ, ο Χατζαριάν. Άμα ήξερα. Θα παίζω όλους τους παίκτες. Θα υπάρχει, πιστεύω, μια αντίδραση Ολυμπιακού που δεν υπάρχει παίκτη στην ενδεκάδα. Νομίζω θα μπει ο Μασούρα σε κάποια φάση για να μην ζαλίζουν τον σκι. Για να μην χρειαστεί. Ναι, σωστό. Θα υπάρχει πρόβληση. Αν όχι σήμερα, θα υπάρχει στο επόμενο παιχνίδι. Χρονό. Άντε, τα ελέγχετε όλα και κάντε ό,τι θέλετε. Άντε, Σταύρο. Αυτοί που πουλήσαν το Ρέντζο 20 εκατομμύρια και δεν είχε κουπίσει προπόνηση της Λεβερκούζεν. Έπεσε εθνική ό,τι θέση ήθελε. Αρκεί να χωρέσει την δεκάδα. Δεν πειράζει, έκανα προσπάθεια για Ιμπραήμοβιτς αυτή. Αυτό τι μυθικό πρωτοσέλιδο είναι αυτό. Υπάρχει και καλύτερο κείμενο σήμερα. Ναι. Στο ένωση TR, σε τον Ινέο, άμα το διαβάσεις θα κλάψεις. Τι? Ότι η ΑΕΚ έχει πιο ακριβή επίθεση από τον ΠΑΟΚ. Oh, μιλάμε δηλαδή... Εξωγήινη κανονικά, έτσι. Δεν ξέρω... Δεν ξέρω πού νομίζουν ότι απευθύνονται, δεν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Απευθύνονται σε όσους απέμειναν, δηλαδή όποιος χτυπάει παλαμάκια δεν τους διαβάζει πλέον. Όσοι αστοχούν τους διαβάζουν. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Εντάξει, μιλάμε τώρα, δηλαδή... Αν εμείς ήμασταν, αν στον ΠΑΟΚ συνέβαιναν αυτά που συμβαίνουν στην ΑΕΚ, δηλαδή να πάρεις ένα πρωτάθλημα αβαβά, αυτό που θέλω, να μπεις μετά ο μέλος της Champions League κατά λάθος, να μην επενδύσεις μισό ευρώ μετά, ωραία, να χάσεις τρεις τελικούς από τον ίδιο αντίπαλο και μετά να είσαι μήνα Νοέμβρη του πρωταθλήματος και γράφαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πιο ακριβή, ωραία, ομάδα από την επίθεση από την ΑΕΚ, θα τρώγαμε ξύλο από το... Πώς το λένε? Από παντού. Από το πληθυσμολόγιο. Το διαβάζω τώρα αυτό που λες. Πω πω. Ας μιλήσει λοιπόν το χρήμα, ξεκινάει το κείμενο, Σταύρο. Ναι, ναι. Ας μιλήσει λοιπόν το χρήμα. Ψάξαμε τις απαντήσεις στο πιο αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης χρηματιστηριακής αξίας των ποδοσφαιριστών στην αγγλική έκδοση του Transfermarkt. Και ελέγξαμε τις βασικές ενδεκάδες των ομάδων που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Δηλαδή, άμα πεις το White Scout, ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλες πλατφόρμες, κατάλαβες τι γίνεται και αυτό. Και λένε εδώ οι άνθρωποι αυτοί,
Τι να πω. Αρχικά η δεκάδα της ΑΕΚ, ναι, αυτή που είναι για τα μπάζα, λένε, ναι, σε παρένθεση, ναι, έχει υψηλότερη αξία από εκείνη του ΑΕΤ του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ αποτιμάται 22,95 εκατομμύρια, ενώ ο ΠΑΟΚ 22,23. Με θαυμαστικό. Αυτός ο άνθρωπος δουλεύει στο κρατικό ραδιόφωνο. Τι ζούμε, λες, Σταύρο, δεν μπορώ. Πω, πω, πω. Φοβερά πράγματα. Καλύτερη επίθεση από Ολυμπιακό ΑΕΚ. Και καλά τα χρήματα, αλλά η μπάλα έχει δικούς της κανόνες. Α, το γυρνάνε εδώ. Ναι. Α, και τελειώνει στο τέλος. Η ουσία παραμένει. Καλό το χρήμα. Τι έχει ξοδέψει η ΑΕΚ και λέει, το λένε και το ξαναλένε και το ξαναλένε. Δεν έχει ξοδέψει τίποτα. Καλό το χρήμα, αλλά οι καλές ομάδες θα φέρουν τα αποτελέσματα. Και η ΑΕΚ, για λόγους που έχουν αναλυθεί, έχει πάψει να είναι καλή ομάδα ανεξαρτήτως χρηματιστηριακής αξίας των παικτών της που είναι πολύ υψηλή. Μάλιστα. Okay. Ωραία, τελικά με τα κάναμε εμείς αυτά, σου λέω, θα τρώγαμε ξύλο κάθε εβδομάδα. Ναι. Εδώ ρε στο καλοκαίρι γράφτηκε το ΠΑΟΚ Κογοδίν και γελούσαμε μόνοι μας. Δηλαδή, τι να σου πω. Εντάξει. Δεν γράφτηκε από ΠΑΟΚ Σιδεπόρ, δεν. Όχι. Αυτοί γράφουν για Ιμπραήμοβιτς και το χαίρονται κιόλας. Αυτοί έχουν πρώτο θέμα, αγάπη, ότι μίλησαν πέρσι με τον Ιμπραήμοβιτς. Ναι, πραγματικά. Τι έγινε, τι να γίνει, φιλαράκο, όλα καλά, τι κάνεις, να πεταχτώ μια βόλτα από εδώ. Και είναι ποδοσφαίρο ένα χρόνο μετά. Ναι, τι ωραία, πραγματικά. Πω, πω. Τέλος πάντων. Αυτά είναι, Σταύρο. Ο πρόεδρος κάνει προσπάθειες και εσείς του βάζετε να σκέφτεται και άλλα πράγματα. Πού να σκεφτεί. Έγινε ένα μακελιό λίγο στην Βουλή σήμερα. Έγινε, τα διάβαζα πριν. Με Βελόπουλο που έχει βρει έδαφος βέβαια. Ο Βελόπουλος έχει βρει έδαφος από την επαρξία των υπόλοιπων βουλευτών της Θεσσαλονίκης. Και έχει πιάσει τον παλμό γιατί είναι και τύπος που κυκλοφορεί ξέχωρα τώρα τις πολιτικές θέσεις και την ιστορία του και το βιογραφικό του που γελάμε, εντάξει. Ναι, ναι. Να εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι υπόλοιποι είναι μουγκοί στη Θεσσαλονίκη και παίζει μπάλα μόνος του. Πήρε μια, έκανε μια επίθεση στον Αντινάκη. Γεμάτη επίθεση τώρα. Ολομέτωπη είναι κανονικά. Με το Μαρινάκη. Ο Γεννάκης απάντησε πολιτικά για ακόμη μια φορά, δεν είπε τίποτα. Με αυτή την ξύλινη γλώσσα. Αυτή, ναι, κλασικά. Του τα είπε. Να κάνω μακαρόνια, λες. Ποιες είναι οι επιλογές σου. Μακαρόνια. Α, μόνο αυτή. Κάνει μακαρόνια. Δεν κάνει μακαρόνια. Προβληματισμό. Ναι, του είπε τα πάντα. Του είπε ότι τώρα που είναι ο Μαρινάκης δεν μιλάτε, δεν λαλάτε. Του είπε ότι ουσιαστικά υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση και σχέση Μαρινάκη-Μητσοτάκη. Είπε για τον Τζίλο, είπε πάλι για τον Ουρουάν. Είπε πράγματα. Ναι, αλήθεια είναι. Οκ, εμένα όμως με ενδιαφέρει ότι το είπε. Τώρα γιατί το είπε και τουλάχιστον το είπε, υπόθηκε έστω. Να σου πει το δραματικό για τη Θεσσαλονίκη είναι ότι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός που πιάνει τον παλμό της είναι ο Βελόπουλος, είναι αυτή που πουλούσε πιστοποιητικά, τι ήταν εκείνα, την ίδια του Χριστού ήταν εκείνα. Ναι. Ναι. Ωχ, ναι. Κάτι ήταν το Ιωσόν του Χριστού αυτό πως όπως. Αυτά έγραφα, δεν ξέρω τι ήταν, ναι. Οκ. Για να καταλάβουμε τώρα τι γραφική η χώρα μας και η πόλη μας. Ναι. Εντάξει. Αλλά όταν οι άλλοι δεν μιλάνε... τα είπε. Ναι. Μιλάει ο Βελόπουλος και βρίσκει έδαφος και να έχει ποσοστά μεγαλύτερα στις επόμενες εκλογές. Ναι. Τώρα στα δικά μας, εντάξει, ξεκούραση υπάρχει, νομίζω ότι λογικό αυτή η εβδομάδα τώρα πέρασε έτσι το φιλικό στην δράμα, λίγο το γονθμό στην δραμπά. Ένα διπλό σύμβολο. Και τα λοιπά. Νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα είναι πλέον... Μπαίνουμε σε ένα δεκαπενθήμερο υψηλής έντασης, γιατί μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι εύκολο. Εννοείται. Επίσης, αυτό που θα δούμε στο παιχνίδι με τη Λάρισα είναι και μια ψηλοπρόβα generale του Καραϊσκάκη. Δηλαδή άμα δούμε Μαουρίτσιο ενδεκάδα, αν δούμε Βιερίνη ενδεκάδα, σημαίνει ότι θα είναι έτοιμοι να πέσουν στο μεγάλο ντέρμπι. Ο Βαρέλα το ίδιο. Έχει ενδιαφέρον. Γενικά. Θέλω να δω πως θα ενεργοποιηθεί και ο Περκάς, είναι ένα ερωτηματικό και αυτό. Ναι. Γιατί νομίζω ότι ειδικά στο Καραϊσκάκη όλοι οι παίκτες που βγάζουν ένταση στο παιχνίδι είναι απαραίτητοι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει και ζήτημα διεκδίκησης στο βασικό σχήμα μεταξύ Σβητρέσκη και Άκπομ.
Ναι, γιατί συμφωνώ. Είναι δύο παίκτες που πάνω κάτω είναι στο ίδιο επίπεδο και όταν κάποιος μένει καιρό χωρίς γκολ, ο άλλος παίρνει προβάδισμα. Σβιντέσι τώρα νομίζω ότι τρία παιχνίδια δυσκολεύει, αλλά δεν είναι απίθανο να τον δούμε στην ενδεκάδα τον Ακπομ στο επόμενο παιχνίδι με την Λάρισα. Να πάρει και αυτό την ευκαιρία του να δείξει σε καλή κατάσταση. Γιατί κατά ψέματα για αυτό το παιχνίδι δεν μπορούμε, κακός παίχτης δεν είναι. Για μισή σεζόν πήγε τον Πάο Καπριχέζη, του δώσε ένα κύπελο με δικό του γκολ. Δηλαδή δεν αυγαρμάξε τον Ακπομ στα καλά καθόμενα. Όντως ήταν κακός σε ένα διάστημα στην αρχή της σεζόν, αλλά όχι ότι είναι και κακός παίχτης. Προφανώς. Μην τρελαθούμε. Προφανώς. Μια χαρά στοιχεία έχει, όταν είναι καθαρό το μυαλό του, είναι ένας παίχτης πολύ ψηλών προδιαγραφών. Αν δεν είχε αυτές τις διακυμάνσεις, με τα στοιχεία που έχει, θα έπαιζε ακόμα στην Άρσεναλ. Ναι, δεν θα ήταν εδώ. Δεν θα ήταν, ναι, θα ήταν εδώ, όχι. Προφανώς βρες το λάθος, δηλαδή είναι σαν ένα σπίτι που σου λέει ο άλλος στο κέντρο εκεί, η Μητροπόλεως, μόνο 500 ευρώ ενίκη, ξέρω εγώ, ναι. Και λες τώρα κάτι έχει και σου λέει είναι στον έκτο και δεν έχει ασανσέρ. Επήγαινε πέθανε ρε βλάκα, αν δεν έχει ασανσέρ στον έκτο, κατάλαβες. Ναι. Κάτι τέτοιο είναι και ο Άκμον, βρες το λάθος, το βρήκαμε το λάθος. Είναι αυτές οι διακυμάνσεις που έχει στην ψυχοσύνδεσή του και τα κενά που έχει την ώρα του αγώνα. Αν δεν τα είχε, θα ήταν ακόμη πολύ και βασικός στην Άρσεναλ. Με τα σωματικά στοιχεία που έχει, τα τεχνικά στοιχεία που έχει, τα ταχύτητα που έχει. Βαρέλα λες επιτρέφει. Λογικά ναι. Αυτή μου είπαν δηλαδή, τα παιδιά που είδαν το παιχνίδι στη Δράμα ότι είναι καλά. Μωρέ καλά ότι δεν είναι. Έδειξε επηρεασμένος, ναι. Καλά είναι, το θέμα είναι και τώρα, αθλητικά ναι. Ότι είναι καλά. Με τον Νίγκασον... Καλό ήταν ο Νίγκασον. Καλό ήταν ο Νίγκασον στην Κρήτη, ναι. Γεγονός. Ναι, και δεν μπορείς νομίζω να τον υγιή Βαρέλα, δεν μπορείς να τον αφήσεις στον πάγκο. Όπως και να έχει. Το Βαρέλα ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν ήταν καλά. Τώρα είναι κρίσιμες αποφάσεις από το Περέιρα τώρα. Ναι. Αγάπη, δεν είναι απλές. Ναι, ναι, ναι. Ο Βιερίνια πήγε αθλητικά, δεν μπορεί να είναι στο επίπεδο του Λιμιού αν είναι να παίξει δεξιά. Ναι. Ναι, αν είναι να παίξει αριστερά, με τον Καντουρί το συζητάμε. Ναι. Αλλά και ο Καντουρί σε επίπεδο ισορροπίας σου δίνει πράγματα όταν είναι καλά. Κάτσε να δούμε θα είναι καλά μέχρι αυτό, κάτσε να δούμε γιατί παίζει σήμερα το βράδυ σε 9 και μετά παίζει και τη Δευτέρα νομίζω. Τι είμαστε τα κειμενάκια ενοχλήσεις. Άσερε και το σκεφτόμουν το πρωί που έκανα το πρωί κείμενο ότι παίζει σήμερα το βράδυ και λέω μακάρι πραγματικά. Καταρχάς μην παίξεις ρε αγόρι μου, κάτσε στον πάγκο, δεν χρειάζεται. Ναι, εντάξει. Φτάνει που εκεί. Δεν θα... Ναι, αλήθεια. Τώρα επέστρεψε ουσιαστικά, άστο. Ναι, αλήθεια. Αλλά εντάξει. Ναι. Αυτά είναι ολίξη αγαπητό, κάτι άλλο δεν βρίσκω. Τίποτα, περιμένουμε. Στο μπάσκετ να πω ότι είναι δραματικά τα πράγματα, δραματικά. Έχει μια συνάντηση Δευτέρα, ε. Ναι, νομίζω ότι θα σκάσει το καρπούζι. Ναι. Αυτή είναι η αίσθησή μου εμένα. Και θα σκάσει και εντυπωσιακά τα νούμερα που χρειάζονται πλέον για να πηγήσει η ομάδα είναι μεγάλα. Παρότι η νέα διοίκηση κατάφερε να μαζέψει είτε μέσω από ανταλλακτικές διαφημίσεις είτε μέσω από διαφημίσεις με ρεστό κοντά στα 650.000, δεν μπορεί να βγει το πράγμα, είναι βαρύ το φορτίο. Αν δεν υπάρχει βοήθεια του Ιδάν Σαββίδη ή του Θαλάσσι Καθαρή, νομίζω ότι το μπάσκετ θα σκάσει. Ναι. Χρειάζεται κοντά στα 250-260.000 μέσα στον επόμενο μήνα, δηλαδή δεν βγαίνουν. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Ναι, είναι μεγάλα ποσά. Είναι κάτι ΦΠΑ, είναι κάτι υποχρεώσεις από εδώ, κάτι υποχρεώσεις από εκεί. Γενικά τέλος πάντων το καρπούζι θα σκάσει. Το θέμα είναι πού θα σκάσει πρώτα. Ναι. Εκεί είναι το θέμα. Τέλος πάντων να σε ελπίσουμε να βρεθεί μια λύση, αλλά και αυτό δεν είναι ό,τι πιο έξυπνο. Αυτό το 1,5-2 μήνες που χαθήκαν εδώ στο καλοκαίρι που θα μπορούσα να βρεθεί ένα βασικό σχολικό, θα μπορούσα να βρεθεί τέλος πάντων 2-3 πηγές εσόδων Ερυθρέων, μάλλον στήχησε και αυτό. Ναι. Θα δούμε. Θα δούμε και τη Δευτέρα θα προκύψει αυτή τη συνάντηση και θα συζητάμε. Ναι, η συνάντηση αυτή η ενημέρωση θα είναι, δεν είναι κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω να είναι να... Τι να υποθεί άλλο. Ότι παιδιά αυτή είναι η κατάσταση. Πάμε πέρα και έτσι. Ναι. Εντάξει, Brand Ambassador. Εντάξει, influencers. Influencer, βρε. Πες το σωστά τουλάχιστον, δηλαδή Μαρτον. Δεν το έχω. Είσαι που είσαι, πέρασε το σωστά.
Λοιπόν, καλή ξεκούραση. Μάμα, ανέβασε την υπογραφή για μια πολύ δυνατή. Έλα Σταύρο, καλή ξεκούραση και φιλιά στο Βαγγελάκη. Μάμα, κάτσε λίγο. Σου στείλω φωτογραφία Βαγγελάκη σημερινή. Όχι. Α, έχω μια εκπληκτική. Ωραία, στείλω. Θέλω να αντίδραση στον αέρα, θέλω να μου πεις. Για δώσε. Για δες. Για να το δω. Πω πω Θεός. Θεός μου, κύριος Βαγγελάκης, πιστεύω ότι είναι έτοιμος να τρέξει τώρα μετά το περπάτημα. Λοιπόν, μιλάει κανονικά, ρε. Είπαμε, μιλάει, δίνει προγνωστικά, τα πάντα όλα. Mm-hmm. Ωραία, Σταύρο. Χαιρετίσματα. Yeah, και όχι σε πειρασμούς. Αυτό. Να την πάει, για. Σταύρος Κόλικας, παιδιά. Μία θεότητα μόνος του, κανονικά. Και ο μικρός Βαγγελάκης. Λοιπόν. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα παρέα με τη στοίχημα.gr, τον μέγα χορηγό του ΠΑΟΚ. Η στοίχημα προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα και ό,τι θέλετε. Υπάρχουν πολλές επιλογές ακόμη και αυτό το διάστημα, γιατί έχουμε προκριματικά Euro, έχουμε Ευρωλίγκα σήμερα το βράδυ, έχουμε και τένις. Οπότε μπαίνετε και κερδίζετε. Και μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό προσφέρει πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Όλα θα γίνουν, να ξέρετε, με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Τη μέρα που θα σας πούνε θα τελειώσει το σπίτι σας ή ο επαγγελματικός σας χώρος, εκείνη την ημέρα θα τελειώσει. Απλά τα πράγματα οι άνθρωποι της Αναδομό ξέρουν. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε να κάνουμε μία ακόμη κουβέντα. Αυτή τη φορά με Στέργιο Αναστασιάδη. Καλησπέρα. Έλα, αγάπη, καλησπέρα. Τι γίνεται, Στέργιο? Όλα καλά. Βλέπεις και εσύ εθνική? Βλέπω, ναι. Έχεις παίξει και εσύ κάτι που δεν σε βολεύει? Όχι. Μπράβο, Στέργιο. Ο Σταύρος έπαιξε εκεί. Ναι. Εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι απίθανο και. Δεν πολύ απειλούν οι Αρμένοι. Όχι, η Ελλάδα είχε τώρα μια ακόμη καλή φάση με το Γιαννούλη να βγάζει ωραία παλιά στο Μπακασέτα και αυτό σούταρε out. Στο Γιαννούλη που, τον οποίο αρνήθηκαν πέναλτι, εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Εσύ αυτό έλεγα πριν στο Σταύρο. Όταν έγινε η φάση, ήμασταν εδώ με Νίκο Παπαδόπουλο. Εγώ είπα ότι υπάρχει καθαρό πέναλτι. Γιατί του βρίσκει το πόδι, ωραία, χαμηλά. Και μου λέει ότι δεν είμαι αντικειμενική. Ο Νίκος. Ναι. Ότι είχα παραπάνω ένταση, λέει, επειδή είπε ότι, για να είμαστε δικοί, είπε ότι και αυτός βλέπω επαφή, αλλά μου λέει το λες τόσο γιατί είναι ο Γιαννούλης και του λέω ότι, μα έχει επαφή, υπάρχει επαφή. Δεν βλέπω μπροστά τους. Άστο, Στέργιο. Ή του Άρη. Είναι αλλού. Λίγο με τους κανονισμούς δεν τα πάνε καλά, δεν το ξέρω. Το θέμα τους είναι τώρα ότι δεν έχει παίξει ο Φατζίδης. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, το κάνουμε ένα θέμα, γιατί δεν έπαιξε ο Φατζίδης. Εδώ Στέργιο, όπως με ενημέρωσε πριν ο Σταύρος, γιατί εγώ δεν το είχα δει, γίνεται αλλού θέμα σε site της ΑΕΚ ότι έχει την πιο ακριβή επίθεση και από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν το είχα δει αυτό το αριστούργημα είναι η αλήθεια. Τι να πω τώρα εγώ. Γράφτηκε. Ναι. Στέργιο, δεν τα γράφετε, εγώ αυτό ξέρω. Δεν ξέρω. Ας υποθούν και μερικές αλήθειες επιτέλους. Ναι. Με στοιχεία και γεγονότα, όπως λέγεται μέσα στο. Και γράφεται. Τώρα που είπες ΑΕΚ, ανέβασε. Ναι. Σήμερα ο Ανδρέας Δημάτου μια φωτογραφία, μάλλον ενημέρωσε τη φωτογραφία του εξωφύλου του στο Facebook και έβαλε τα έργα στην Αγία Σοφιά. Εννοείται, διακοπή υπάρχει. Και πρώτο σχόλιο όμως, φίλου της ΑΕΚ προφανώς, ναι. Να ανεβάσουμε Ανδρέα και καμιά νίκη από κανένα ντέρμπι κάποτε. Εντάξει. Block report, αυτά καλό είναι να μην λέγονται. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει μείνει το σχόλιο ή όχι, αλλά τέλος πάντων, στα δικά μας ωραία γκολ. Του Λιμνιού. Ωραίο. Καλό είναι που άνοιξε λογαριασμό. Και ωραία συνεργασία. Με την εθνική ανδρών. Ναι. Εντάξει, συμπαθητική είναι η εθνική, νομίζω. Ναι. Δεν μας καθυλώνει και δεν πάμε ούτε για να πιούμε νερό. Όχι, εντάξει, βλέπουμε κάτι καλύτερο. Αλλά. Αν μη τι άλλο. Ναι, αλλά εντάξει. Στην μεταξύ διαβάζω τώρα κάτι σενάρια πρόκρισης μέσω. Έλα, ρε, θέλει. Υπάρχουν 700 προϋποθέσεις. Δεν μπορεί. Ναι. Μέσω του Nation League, εντάξει. Ναι. Αλλά. Ναι. Δεν, εντάξει τώρα. Είναι λίγο τοπικό νομίζω. Πήγα το πρωί αγάπη, προσπάθησα να καταλάβω τι γίνεται για να γράψω στη Φόρτσα για το στοίχημα, ναι. Και δεν έβγαλα άκρη μετά από μία ώρα. Δηλαδή πραγματικά αυτό που γίνεται δεν. Στην πλευρά κατάλαβα ότι αυτά ο τελικός που έγιναν πριν από κάποιους μήνες κτλ. Ναι. Τα μεγάλα παιχνίδια, Αγγλία, Ολλανδία κτλ. Είναι απλά έτσι για το θεαθήνε. Δεν κερδίζει κάποιος κάτι. Δεν πήρε κάποιο εισιτήριο. Όχι, κανείς δεν πήρε εισιτήριο. Και γιατί έγινε αυτό? Έτσι, για να υπάρξει κάποιος νικητής. Α, εισιτήριο,
εισιτήριο θα πάρουν το Μάρτιο. Δηλαδή ο πρώτος κάθε ομίλου, κάθε κατηγορίας έχει δικαίωμα να είναι στο Nation League, και αν αυτός που βγήκε πρώτος στον όμιλό του κερδίσει εισιτήριο μέσω των προκριματικών, θα παίξει από κάτω, αλλά ειδικά στους πρώτους ομίλους όλοι σχεδόν παίρνουν εισιτήριο πρόκρισης. Μάλιστα. Και για αυτό το λόγο μπορεί και η Ισλανδία του Ίγκασον, παρότι είναι προτελευταία στην κατάταξη στον πρώτο όμιλο, στην καλή κατηγορία, μπορεί να παίξει μπαράζ τον Μάρτιο. Άρα δεν ισχύει ότι αποκλείστηκε εντελώς η Ισλανδία, μάλλον θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Και για αυτό το λόγο ακόμα και η Εθνική έχει ελπίδες μέσα στο θεωρητικές για να παίξει μπαράζ. Στέργιο, μας έκαψε στο μυαλό λίγο αυτό. Φοβερή ανακάλυψη αυτό το... Το Nations League, ναι. Που δεν κατάλαβα το πρωτάθλημα των εθνών. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που ρωτούσαν τους παίκτες πώς το βλέπεις και έλεγαν ότι δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Ναι, είναι φοβερό. Δηλαδή το δεν θυμάμαι ποιος ήταν ακριβώς. Από ΠΑΟΚ πρέπει να ήταν. Σε ΠΑΟΚ συνέντευξη το βλέπαμε. Και είχε πει ότι δεν το έχω καταλάβει ακόμα απόλυτα. Μετά από μία ώρα μελέτη κατάλαβα το τι παίζει, επιτέλους. Ναι. Δηλαδή στο επόμενο θα είμαι έτοιμος και θα σας ανοίγω τα μάτια. Τέλεια. Αλλά πηγαίνοντας να δω ποιοι μπορεί να αποκλειστούν από τα προγραμματικά, αλλά να έχουν ελπίδες και με ποιες προϋποθέσεις, εκεί το παράτησα. Ναι, δηλαδή χάνει μάνα το παιδί. Τέλος πάντων, όσοι είναι να πάνε στο Euro, το επαιτειακό που θα γίνει σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, δεν θα γίνει σε μία ή δύο χώρες, ας πάνε. Και η Ελλάδα να πάει στο επόμενο Μουντιάλ. Καλά να είναι βασικά, όσοι παίζουν. Ναι, καλά να είναι, γιατί... Και σήμερα ο Γιαννούλης και ο Λιμιός, αργότερα ο Καντουρί, το βράδυ στις 9. Ναι. Καλά να είναι. Ναι, βέβαια. Πολύ σωστή παρατήρηση, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Έχει πάω σημαντικά παιχνίδια. Ναι. Πιο σημαντικά από το μάτι της Εθνικής με την Αρμενία στο Ερεβάν. Νομίζω ναι. Ναι. Τώρα κοίταξε, δεν ξέρω αν σχολιάσετε νωρίτερα την ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου. Λίγα πράγματα είπαμε. Εντάξει, είπε κάποια πράγματα, απάντηση δεν πήρε φυσικά, η ζωή συνεχίζεται. Εγώ σαν γενικό σχόλιο, τα έλεγα το πρωί και με τον Χρήστο και τον Κώστα, τα ακούω αυτά αγάπη, αν το πάρουμε σφαιρικά το νομοσχέδιο για τη βία και όλα τα υπόλοιπα, το ακούω 30 χρόνια 35. Οι παλιότεροι μπορούν να το ακούνε 40 και 45 και κάποιοι να το ακούνε 50 χρόνια. Ναι. Δεν αλλάζει κάτι. Μαζουλεύουν κανονικά όλοι τους. Προφανώς εξυπηρετούν συμφέροντα, λέω εγώ, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι το πρόβλημα στον αθλητισμό είναι μέχρι πόσο χρονών μπορεί κάποιος να γίνει πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ναι. Αλήθεια. Εντάξει, και αν υπήρχε κανονική χώρα της Ευρώπης, θα έλεγε κάποιος, έστω ένας βουλευτής, παιδιά, να βάλουμε και όριο για να γίνει κάποιος βουλευτής. Να μην είναι 95 χρονών και 105 και μας ταλαιπωρεί, επειδή ο παππούς του ήταν βουλευτής και ο μπαμπάς του βουλευτής κτλ. Κτλ. Αλλά πραγματικά, εντάξει, αν επικεντρωθούμε σαν της βίας, δεν θα πω μακάρι να αλλάξει κάτι, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, όπως κοροϊδευόμαστε και για όλα τα μεγάλα θέματα που αφορούν τη ζωή μας. Όπως κοροϊδευόμαστε και για τις συγκοινωνίες με τον ΟΑΣ, μεγάλα λόγια από όλους. Πόπο, ναι. Η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο. Μπορεί να είναι χειρότερα ποτέ. Εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη από το 98, δεν θυμάμαι άλλη φορά τέτοιο χάλι. Ναι. Δεν θυμάμαι. Δηλαδή πραγματικά είναι η κατάσταση στο μη παρέκει, δεν είναι... Αλλά εντάξει, ακούμε λόγια αυτό και εντάξει, οκ. Okay. Οπότε ας συγκεντρωθούμε στα του ΠΑΟΚ, που τουλάχιστον παίρνουμε μπόλικη χαρά στα τελευταία χρόνια, γιατί με τα άλλα μόνο τσατιζόμαστε, άλλοι αγαναχτούν, εντάξει. Κοίτα, σε αυτά που είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ουσιαστικά καταπιάστηκε με όλα. Δηλαδή, μιλάει για τη σύνδεση Μαρινάκη-Μητσοτάκη Νέα Δημοκρατία, μιλάει για τον Τζίλο, μιλάει για τον Ουρουάν. Στην Ελλάδα, αγάπη, διαχρονικά πάσχουμε από έργα και από πράξεις. Ναι. Σίγουρα. Δηλαδή, εγώ αναγνωρίζω και επειδή έχω μάθει να τα λέω τα πράγματα όπως είναι, δεν έχω κολλήματα ούτε με κόμματα όπως έχουν άλλοι φίλοι μας. Ναι. Άλλος με το. Πολύ είναι. Ναι, εντάξει. Άλλος ακούει η Νέα Δημοκρατία και θέλει να κλάψει από χαρά. Ένα εγώ είναι η Αρμενία. Όχι. Ναι. Περίμενε, νομίζω να έφυγα από την τηλεόραση. Διαφώτισε. Τέλειο, κάτσε στη θέση σου. Όχι, offside, δεν μετράει. 0-1. Ναι, ωραία. Σταύρος Κόρκος, κάπου θα χτυπιέται. Μπορεί να βρει το Σταύρος τώρα. Στάνταρ, εύκολα. Ναι, εντάξει, λίγο. Εγώ λοιπόν τα έχω και με την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί
ωραία ήταν τα λόγια που ακούγαμε και από τον Σταύρο Κοντονή και από τον κύριο Βασιλιάδη και από τον Τσίπρα και από τον Καμένο εναντίον του Μαρινάκη. Ναι. Εντάξει, αλλά δεν είδα κάτι να γίνεται στην πράξη. Ενώ στην πράξη να γίνει μια δίκη. Και αν είναι ο άνθρωπος αθώος και είναι θύμα πλεκτάνης, να αθωωθεί και να μην σπηλώνεται το όνομά του. Ναι, δεν έγινε όντως. Κάποια δίκη δεν είδα. Δηλαδή ακόμα προσπαθούμε στο 2019, γι' αυτό ξαναλέω ότι είμαστε χώρα της Αφρικής στο μυαλό μου, δεν είμαστε της Ευρώπης. Όχι ότι στην Ευρώπη είναι όλα αγγελικά πλασμένα. Εντάξει, απλώς πολύ σωστά είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι στη Γερμανία μπήκε φυλακή και ο Ούλι Χένες. Στην Ιταλία ήδη ξέρουν... έγινε με τη Γιουβέντους. Ναι, κοίταξε, του Ούλι Χένες είναι ακόμα πιο σοβαρό. Δηλαδή, όποιος ξέρει από Γερμανία τι σημαίνει Μπάγκερν και τι σημαίνει Ούλι Χένες για τη λειτουργία της Μπάγκερν. Το ότι μπήκε στη φυλακή και έκατσε αρκετό καιρό μέσα, πραγματικά είναι αδιανόητο για τα δικά μας τα δεδομένα. Να. Εντάξει, όχι ότι είναι μικρό φυσικά ο υποβιβασμός της Γιουβέντους, δεν το συζητάμε, αλλά στη Γερμανία, εντάξει, τουλάχιστον φαίνεται τα πράγματα ότι λειτουργούν. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν λειτουργούν τα πράγματα ιδανικά, αλλά εμείς χορτάσαμε λόγια και απαντήσεις. Εντάξει, okay, μπράβο στον Κυριάκο Βελόπουλο, παρότι εγώ δεν είμαι φαν του γενικότερα. Καλό είναι να ακούγονται πράγματα μέσα στη Βουλή και οι δικοί μας οι βουλευτές λίγο των άλλων κομμάτων της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, κάτι τα... Μπα, είναι οι περισσότεροι διακοσμητικοί, να μην πω όλοι. Αλλά τα από πράξη αγάπη τίποτα, δηλαδή, okay. Κοίτα, σε δηλαδή... αυτό είναι αυτό που λέγαμε πριν με τον Σταύρο, ότι απ' τη μία νιώθεις λίγο κάπως που τον ακούς να τα λέει αυτός ο συγκεκριμένος αυτά τα πράγματα, απ' την άλλη όμως αυτό δεν τα λέει κανείς άλλος, τα είπα. Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι... δεν μπορεί να μην πει ένα μπράβο στον Κυριάκο Βελόπουλο. Ναι, ναι. Αλλά μέχρι εκεί δεν θα ενθουσιαστώ και θα. Προφανώς, θα το ψάχνω να του σπίξω το χέρι και τι έκανε και ναι, ναι. Πόσο σε πετσόκοψες έτσι, που λέει μια και ένα βιντεάκι στο ίντερνετ. Ναι. Που είναι τη μόδος. Ναι, ναι. Εντάξει. Δυστυχώς έργα δεν βλέπουμε. Σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, διαβάσαμε τις δηλώσεις ενός κυρίου που είναι εκπρόσωπος εταιρείας που έχει το VAR. Ναι. Και είπα, ας πούμε, καθυστερήσαμε. Δεν ρωτήθηκε ούτε γιατί καθυστέρησαν. Τους κρέμασε κάποιος στο ραντεβού και είχε κίνηση. Δεν βρίσκανε το Καραϊσκάκι. Οκ, έγινε αυτό το λάθος στην πρεμιέρα. Που εγώ δεν το πιστεύω. Απλώς είναι ένας τρόπος για να φύγει η ευθύνη από τον Ολυμπιακό κτλ. Εντάξει. Ναι, κατανοητό. Δηλαδή, μόνο που διαβάζοντας τις δηλώσεις του, είμαι σίγουρος ότι έγινε όλο αυτό για να αποποιηθεί ο Ολυμπιακός στις ευθύνες τους. Ναι. Και είδαμε πόσο λειτουργεί το VAR στο Καραϊσκάκη και στο μάτς με τον Όφη πάλι. Okay, έγινε λάθος. Εγώ να δεχτώ ήταν ευθύνη των ανθρώπων της εταιρείας που ξαναλέω δεν το πιστεύω. Ωραία, ποια είναι η επίπτωση. Ο Ολυμπιακός πήρε 2 βαθμούς που δεν έπρεπε να τους πάρει. Ναι. Άρα μόνο λόγια και εντυπώσεις είπαν αυτοί, θα πούμε και εμείς και θα ξαναπούν και αυτοί. Εντάξει, στη χώρα που ο Ολυμπιακός διαρρέει προς τα έξω και έχει 2-3 εξαπτέρυγα και παίζουν στους ρυθμούς του ότι ετοιμάζει ο Ολυμπιακός πράγματα και θαύματα και καταγγελίες, δηλαδή... Εδώ και μέρες, εντάξει, ακούω... ναι. Ναι, δεν ξέρω τι θα βάλουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς. Σαν ΠΑΟ 24, σαν άνθρωποι που κινούνται στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή ακούμε και διαβάζουμε πράγματα απίστευτα, αλλά είναι δυστυχώς η κορυφή του παγόβουνου για την Ελλάδα. Γι' αυτό ξαναλέω, ας επικεντρωθούμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει να βαδίζει στο σωστό δρόμο. Πολύ σωστό αυτό που είπες, να επιστρέψουν όλοι όπως έφυγαν υγιείς, να μην έχει άλλα προβλήματα ο Αμπέλ Φερέιρα πέρα από το μόνιμο θέμα με το Βέρμπλουμ. Πραγματικά είναι αυτό που συμβαίνει να απίστευτο, γιατί σιγά σιγά κλείνει χρόνο ο Βέρμπλουμ. Ναι. Δηλαδή βλέπω μπροστά μου τα αφιερώματα ένα χρόνο τραυματίας του Σουηδός. Εγώ το ξαναλέω για να μην το παρεξηγηθώ. Είμαι σίγουρος ότι ο πρώτος που χαλιέται και συνεχωριέται είναι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Ναι, δεν έχει καμία σχέση με Μπρίκιτς, με Λεβέκ, με άλλους που έκανα πάνω στα συμβόλαια και κορδεύαν όλη την κοινωνία. Αλλά η ουσία είναι ότι είναι ένα χρόνο εκτός. Το καλό είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει λύσεις και ο Αμπέλ Φερέιρα. Εντάξει. Και αρχής γενομένης από την ίδια με τη Λάρισα ανοίγει ένας νέος κύκλος παιχνιδιών. Φυσικά το αποκορύφωμα είναι το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Ο Στόχα έδειξε σήμερα να είναι σε καλά κέφια, δηλαδή βλέποντας το βίντεο της προπόνησης, και γκολ πέτυχε και ασίστ έδωσε και ο Βιερίνη πέτυχε ένα ωραίο γκολ και ο Βαρέλα αγωνίστηκε. Γενικότερα τα προβλήματα μειώνονται
και αν δεν υπήρχε ο τραυματισμός του Τζαμπά, θα λέγαμε ότι όλα κυλούν ιδανικά. Ναι, όλοι πολύ. Αλλά εντάξει, μια ομάδα πάντα υπάρχουν τραυματισμοί. Δεν υπάρχει ομάδα που να βγάζει σεζόν χωρίς τραυματισμούς. Το θέμα είναι να μην παθαίνουν οι παίκτες πολύ σοβαρές ζημιές, όπως έπαθε πέρσι ο Βέρμπλουμ, ο Βιερίνη και ο Μαουρίσιο. Όχι ότι είναι μικρό αυτό που έπαθε ο Τζαμπά, αλλά τουλάχιστον το απέφυγε, το δεν είχαμε τα πολύ χειρότερα να μείνει 6 μήνες εκτός και να χάσει τη σεζόν. Ναι. Τώρα και το Βέρμπλουμ που έλεγες και πριν. Εγώ δεν θα ξεχάσω αυτό που μας μετέφεραν το καλοκαίρι, ότι όταν πάτησε λίγο καλά στην προετοιμασία και θεωρήσαμε κι εμείς και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι θα μπορέσει κάπως να μπει πιο δυνατά, το χαιρόταν και ο ίδιος πάρα πολύ. Δηλαδή το πάλεψε, ρε παιδί μου. Αλλά είναι τόσο άτυχος. Δηλαδή λίγο χτύπησε ξανά σε ένα οικογενειακό διπλό με την ΚΑΠΑ 19 μετά τέλη Αυγούστου ήταν, νομίζω. Τέλη Αυγούστου πρέπει να ήταν, αρχή Σεπτέμβρη εκεί. Σεπτέμβρη. Ξανά μετά ένα θέμα. Δηλαδή δεν είναι πολλά πράγματα για τον Βέρμπλουμ. Και δεν είναι απλή κατάσταση. Όποιος νομίζει ότι περνάει ζάχαρη ο Σουηδός και γυρνάει σπίτι και δεν τρέχει τίποτα, είναι βαθιά γυαλασμένος και δεν ξέρει τι του γίνεται. Υπήρξαν παίκτες που δεν νομίζω να είχαν και ιδιαίτερη πρεμούρα. Δηλαδή, όχι ότι ήταν εντελώς χαρούμενοι κτλ. Αλλά δεν νομίζω να βασανιζόταν τα βράδια να κοιμηθεί ο Λεβέκ. Ο Λεβέκ ήταν η καλύτερη του περίοδο στη ζωή κανονικά. Δηλαδή το χάρηκε ο άνθρωπος πάρα πολύ. Καταρχάς φάνηκε ότι δεν ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο από την μετέπειτα πορεία του. Ναι, δεν ξέρω αν συνεχίζει και παίζει. Κάπου τον άφησα στη Δέλτα Εθνική Γαλλία. Τι καλύτερο να έχει κάνει, να έχει πάει στην τρίτη, στη δεύτερη, τι. Μπορεί και να σταμάτησε. Μα δεν είχε φιλοδοξίες. Εντάξει. Θυμάσαι που σχολιάζαμε πριν από δύο μήνες ότι μια ομάδα της Κύπρου ήθελε, λέει, τον Μπρίκιτς. Ναι. Μιλάμε, πρέπει να έχει πολύ καλό μάνατζερ ή. Μπρίκιτς και Γλύκο μαζί. Ο δημοσιογράφος. Και η Ομόνια, νομίζω. Η Ομόνια ήταν. Ναι, όχι ομάδα, ξέρω εγώ. Ναι. Ο διγενής, ο Ρόκλινης. Εντάξει. Ναι, μαθαίνω και τις ομάδες της Κύπρου σιγά σιγά. Μπράβο, Στέργιο, περηφάνεια. Και καλή ομάδα, ναι, μάλλον ήταν η Ομόνια. Η Ομόνια, και άντε να πω, και άντε να πω ότι ο Γλύκος έχει μια βάση πρώην διεθνής. Είναι οκ. Okay, αλλά ο Μπρίκης, δηλαδή. Μακάρι το παιδί της που τον είδε στην προετοιμασία την προπέρσινη να μπορεί να κινείται χωρίς πρόβλημα. Δηλαδή ήταν σοκαριστική εικόνα. Να χρειάζεται να κάνει ένα γύρο του γηπέδου 10 λεπτά. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Τέλος πάντων, σε κάθε ομάδα γίνονται λαθασμένες επιλογές, αγάπη. Αυτό με το Λεβέκ ήταν άσχημο. Σκοπός είναι τα παθήματα να γίνονται μαθήματα. Νομίζω γίνονται πλέον, εντάξει. Σε τέτοιο επίπεδο, τουλάχιστον σε τόσο. Σε τόσο μεγάλο, όχι, αλλά εντάξει. Καμία ομάδα δεν κάνει μόνο εύστοχες επιλογές. Θα μας απασχολεί σιγά σιγά από τα μέσα του Δεκέμβρη και μετά και το τι θα προσπαθήσει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό παζάρι. Ναι, ακόμη δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή δεν όχι, υπάρχει δεν αυτό υπάρχει. Το η λίστα και εκεί κοιτάζει και η ατζέντα έχει αυτό το στόχο. Και όποιος αναμοχλεύει τέτοια θέματα περισσότερο εντάξει κινείται στην πεπατημένη και γράφει ό,τι του καπνίσει. Ναι. Εντάξει, μπορείς εγώ τώρα να κάνω σε ένα πεντάλτο ένα κείμενο ότι ψάχνει εξτρέμ και μπορεί να πάρει και ένα χαφ και ίσως και έναν μπάκα. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Ρεπορτάζ, αλλά ουσίαν και ο ΠΑΟΚ νομίζω θα κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι. Ναι. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και πωλήσεις, ίσως υπάρξουν. Ναι. Η δική μου καθαρή εκτίμηση, αν ήμουν σκάουτερ ξένης ομάδας, θα είχε πέσει η προσοχή μου πάνω στο Γιαννούλη. Το έχω ξαναπεί. Στο Γιαννούλη, ναι, νομίζω ο Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι θα το σκεφτεί. Ναι, μακάρι να το σκεφτεί μετά από δύο χρόνια. Γιατί το καλοκαίρι στέλνει δεν, άμα συνεχίσει του Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης ολοένα και ανεβαίνει και ολοένα και φαίνεται και πιο έμπειρος. Αλλά εγώ ξαναλέω, αν ήμουν ξένος σκάουτερ και έβλεπα τα φετινά μας του ΠΑΟΚ μόνο, θα είχε πέσει το μάτι μου πάνω στο Γιαννούλη. Ναι. Όχι τόσο πάνω στο Λιμιό. Ναι. Γιατί νομίζω ότι και σταθερός είναι και για τη θέση του κάνει τα πάντα. Ναι. Και ανεβάσματα και σέντρες και τοποθετήσεις και τεχνική. Εντάξει, ο Λιμιός έχει άλλα προτερήματα, έχει και αδυναμίες. Νομίζω είναι πιο ελκυστικός ο Γιαννούλης. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Οπότε χωρίς να ξέρω κάποια πληροφορία, αν μου λέγανε πόνταρες ένα παίκτη του ΠΑΟΚ ότι μπορεί και να πουληθεί, εγώ θα λέγω Γιαννούλης. Μακάρι να μην πουληθεί κανένας και ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί ή τέλος πάντων να μην υπάρχει αποδυνάμωση του ρόστερ. Όχι ότι αν φύγει ο Γιαννούλης ο Λιμιός θα καθίσει ο Βασαβίδης με σταυρωμένα χέρια. Τουλάχιστον και έχει αποδείξει ότι ό,τι παίρνει το δίνει και βάζει κάτι παραπάνω. Ναι. Δεν είναι Μελισανίδης. Ναι, θα κάνει μασούρια. Ναι. Εντάξει, δηλαδή
και μαθηματικά να το πάρουμε, και από όλες τις πωλήσεις περισσότερο έχουν βοηθήσει τον Ιβάν Βίτη να βάλει και άλλα χρήματα παρά να αποταμιεύσει χρήματα και να μειώσει τη χασούρα που έχει δεκάδες εκατομμύρια αυτά τα χρόνια. Ναι. Δεν έχει τέτοια θέματα. Έχουμε καιρό μέχρι τον Δεκέμβρη και τον Ιανουάριο να επιστρέψουν όλοι οι παίκτες υγιείς, να πούμε από Τετάρτη ουσιαστικά στην προετοιμασία για τη Λάρισα και θα μπούμε νομίζω πρόωρα κιόλας και στο κλίμα του, του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Δεν θα έχουν πραγματάκια. Δεν θα περιμένουν του Ολυμπιακού να φτάσει μια εβδομάδα πριν τον ντέρμπι. Ναι, νομίζω και δύσκολα. Εδώ και καιρό, να μην πω από ξεκίνημα τη σεζόν αρχίζουν και έχουν αρχίσει να διαραίουν τα πάντα και να νομίζουν ότι κάνουν κακό στον ΠΑΟΚ, γιατί βλέπουν στο χορτάρι, εγώ το λέω σε κάθε ευκαιρία, ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι φόβητρο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα. Αν κάποιος τώρα δεν βλέπει μπροστά του ή θέλει να πιστέψει κάτι άλλο, οκ, okay, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το μυαλό στον καθένα, αλλά παρά τις αδυναμίες του, δεν έπνεε ο ΠΑΟΚ τη σιγουριά που ενέπινε πέρσι, είναι από τον Ολυμπιακό καλύτερος. Ο Ολυμπιακός νομίζω μόνο το παιχνίδι με το Βόλο το καθάρισε εύκολα και πάλι στο τέλος έβαλε τα πολλά γκολ. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είτε χρειάστηκε το VAR είτε ζορίστηκε, δεν είναι ο Ολυμπιακός αυτός που θέλουν οι οπαδοί του. Ότι θα μπει στο χορτάρι και θα διαλύσει τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή με μια διαιτησία 50-50 και το VAR να δουλεύει αυτή τη φορά στην εντέλεια, ο ΠΑΟΚ μπορεί να φύγει με το διπλό. Ναι. Ούτε ισοπαλίσει ούτε τίποτα. Να πάρει μια νίκη και να βάλει τον Ολυμπιακό σε μεγάλες περιπέτειες και αναλύσεις και να ζητάνε τα ρέστα από τον Μαρτίν και τον Μαρνά κτλ. Αλλά δεν ξέρω τι μας ξημερώνει από την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή μετά το παιχνίδι με τη Λάρισα, δεν νομίζω ο Ολυμπιακός να έχει απώλειες στον Πανιόνιο. Ναι, δύσκολα. Στη Νέα Σμύρνη, δεν. Οπότε καλό θα είναι και ο ΠΑΟΚ να γυρίσουν όλα τα παιδιά μας χωρίς προβλήματα, να προετοιμαστεί σωστά, να επιλέξει τους 11 και τους 14 μαζί με τις αλλαγές κατάλληλους, με τη Λάρισα, και να δούμε πώς ο ΠΑΟΚ θα φύγει με το διπλό από το Καραϊσκάκι. Άντε να δούμε, Στέργιο. Καλή υπομονή σε όλους μας γενικά. Για το επόμενο διάστημα. Επιτρέπω στην τηλεόραση, είναι ακόμα 0-1. Ναι, και μπήκε Ευθύμης Κουλούρης. Α, ωραία. Πάμε για 0-2 δηλαδή. Άντε, πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Καλή συνέχεια, αγάπη. Στέργιος Αναστασιάδης. Θα καθίσει τώρα πάλι και η Εθνική θα κάνει το 0-2, να ξέρετε. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο break για να επιστρέψουμε με μπάσκετ και Νίκο Μοσχοβίτη να μας πει λίγο τι γίνεται εκεί. Λέγαμε και πριν με τον Σταύρο ότι υπάρχει και μια συνάντηση, παύλα ενημέρωση, το απόγευμα της Δευτέρας. Θα μας εξηγήσει ο Νίκος τι ακριβώς θα είναι αυτό. Παρέα μαζί μας είναι ο Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές που τρέχουν σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5 και 6 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Και προϊόντα από τους μεγαλύτερους Ισπανικούς και Ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Ο Φτύκας είναι στην Κάτω Τούμπα, Απόλλωνος 3439, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503 και φυσικά τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Τα Alter Ego βρίσκεται από κοστούμια, παπούτσια, σακάκια, κάλτσες, ζώνες μέχρι αξεσουάρ, μπουφάν, μπλούζες, ακέτες, παντελόνια, τα πάντα. Ένα κατάστημα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 25, στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε και να κάνετε ίντερνετικά τις επιλογές σας. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Και θα πάμε σε Νίκο Μοσχοβίτη τώρα να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ. Καλησπέρα, Νίκο. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται? Έχω να πω ότι η επιλογή του Empire of the Sun για χαλί μου αρέσει περισσότερο αυτήν την ώρα, να ξέρεις, παρότι έχει τεχθεί πόλεμο. Καλά, να σου πω κάτι, το κατάλαβαν και οι άλλοι και τώρα το σταμάτησαν. Α, οκ. Okay. Αλλά παραδέχομαι ότι δεν βλέπω κανέναν, το λέω ξεκάθαρα. Τι να μου πούνε τώρα δηλαδή. Θα μιλάει μπάλα, ωραία. Νίκο, τι να κάνω δηλαδή. Βάζουμε λίγο ωραία μουσική. Ανεβαίνει το επίπεδο. Ναι. Γενικά πολύ ωραία μπάντα η Empire of the Sun. Έτσι. Αυτό να πιάνουν αυτό τους βέβαια και το πιο εμπορικό, αλλά είναι πολύ δυνατή. Μπράβο Νίκο, ευχαριστώ για τη στήριξη. Ναι. Τι γίνεται? Όλα καλά, η ομάδα συνεχίζει. Όλα καλά. Τέλος πάντων. Η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία για το παιχνίδι με το Περιστέρι. Mm-hmm. Είχαν και σήμερα μια προπόνηση. Το παιχνίδι είναι Κυριακή. Οπότε έχει κάποιες, ας πούμε, παραπάνω μέρες η ομάδα να προετοιμαστεί. Κυρίως έχει μια μέρα παραπάνω για να ξεκουραστεί ουσιαστικά μετά το παιχνίδι με την Πρίντιζη. Έτσι κι αλλιώς το μάτς εκείνο ήταν Τρίτη-Τετάρτη προπόνηση, χαρίστηκε από το Χαραλαμπίδη. Ουσιαστικά ήταν το ρεπό που δεν δόθηκε την Κυριακή μετά το Διαγόρα.
χθες και σήμερα η προετοιμασία της ομάδος για αυτό το παιχνίδι με το Περιστέρι την Κυριακή στις 5 παρατέταρτο. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έτσι, όπως και νομίζω έχουμε καταλάβει ότι όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ, ακόμα και με αντιπάλους που θεωρητικά μπορεί να είναι χαμηλότερου επίπεδου, είναι δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Πόσο μάλλον να μιλάμε για τον Περιστέρι που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Ναι. Παρότι περιμέναμε φέτος το Περιστέρι να είναι δυνατό, δηλαδή να είναι σε αυτή τη δεύτερη ταχύτητα που έχει το πρωτάθλημα, αν πούμε ότι μία είναι ο Παναθηναϊκός, στη δεύτερη είναι η ΑΕΚ, ο Προμηθέας και το Περιστέρι βάζαμε εκεί. Αλλά νομίζω μας έχει λίγο παραπάνω έκπληξη η εικόνα του. Για μένα είναι κυρίως έκπληξη η εικόνα του όχι τόσο εντός συνόρων, όσο εκτός. Ναι. Δηλαδή το γεγονός ότι το Περιστέρι έχει καταφέρει να έχει κάνει τρεις νίκες μέχρι στιγμής στο Περιστέρι και μάλιστα δύο εκτός έδρας, όπως αυτή που έκανε στο Μαυροβούνιο μέσα στην εβδομάδα με την Μόρναρ Μπαρ και στην αρχή που είχε κερδίσει την Καζιατέπ στην Τουρκία, δείχνει ότι είναι όντως μια αρκετά καλή ομάδα, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο για αυτό το επίπεδο ομάδων που παίζουν για πρώτη φορά στην Ευρώπη, γιατί το Περιστέρι έπαιζε και παλιότερα, αλλά μιλάμε τώρα για τη νέα του εποχή. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουμε να πηγαίνουν και εκτός έδρας. Και το Περιστέρι κάνει ήδη δύο εκτός έδρας νίκες, γιατί έχει μια ομάδα αρκετά καλή, εμπειρία, ένα καλό προπονητή και γενικά είναι μια ομάδα δυνατή. Οπότε το έργο του ΠΑΟΚ είναι πολύ πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Έτσι, είναι πολύ πολύ δύσκολο. Και ουσιαστικά με το παιχνίδι με το Περιστέρι ξεκινάει μια εβδομάδα η οποία έχει τρία μάτς σε έξι μέρες. Δηλαδή ξεκινάει το Περιστέρι. Τετάρτη έχει με τη Σαραγώσα ένα παιχνίδι που στον ΠΑΟΚ θέλουν πάρα πολύ να το κερδίσουν, ούτως ώστε να κρατάνε ζωντανό το θέμα Champions League. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό, φυσιολογικό είναι. Απόλυτα. Έτσι. Το να θέλουν να πάρουν μια δεύτερη νίκη. Μετά το Ρέθμο που για μένα είναι από τα τρία μάτς που έχει μπροστά του τώρα, αυτό που πρέπει να είναι κυκλωμένο για νίκη. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι το μάτς το οποίο θέλει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Προφανώς και θέλει να κερδίσει το Περιστέρι, προφανώς και θέλει να κερδίσει τη Σαραγώσα, αλλά σε αυτά τα τρία μάτς το μάτς το οποίο έχει κυκλωμένο για νίκη είναι με το Ρέθμο την άλλη εβδομάδα. Τώρα, μέχρι στιγμής, για την εποχή Χαρλαμπίδης στον ΠΑΟΚ έχουμε δει τρεις πολύ καλές εικόνες και μία πολύ κακή. Ναι. Νομίζω ότι πλέον έχουμε ένα μοτίβο για την ομάδα, το οποίο έχει να κάνει με την εκτός έδρας παρουσία της. Αν εξαιρέσουμε εκείνο το μάτς με την Τιζόν, σε όλα τα εκτός έδρας ήταν πολύ κατώτερος των προσδοκιών. Οπότε, περιμένουμε να το δούμε τώρα, αν έχει δουλευτεί αυτό το πράγμα, έτσι, που έχει να κάνει κυρίως με νοοτροπία και λογική, κόντρα στην ομάδα που είναι καλή. Δηλαδή το Περιστέρι δεν θα χαρίσει. Ναι. Και επίσης το Περιστέρι αν είναι κουρασμένο ή αν τέλος πάντων μπορεί και λίγο να έχει, να του βγαίνει λίγο πνευματική κούραση από τα παιχνίδια τα συνεχόμενα, ξέρουμε όλοι ότι έχει τον τρόπο, ναι, για να βοηθηθεί. Δηλαδή, ναι, αν δει κάποιος την διαιτητική τριάδα μπορεί να το καταλάβει πολύ καλά. Ειδικά αν δει το δεύτερο όνομα της διαιτητικής τριάδας μπορεί να καταλάβει ότι αν χρειαστεί θα γίνει κάτι και για το Περιστέρι. Ποιος ξανά είναι? Ο Παναγιώτου. Α, πάλι, γι' αυτό σκεφτόμουν εσύ. Ναι. Έτσι, πρώτος είναι ο Σόμος. Τέλος πάντων, καλύτερος. Ναι. Εγώ να πω την αλήθεια, έχω ένα καλό feeling για το παιχνίδι της Κυριακής, όπως είχα καλό feeling για την Τρίτη με την Πρίδιζη. Mm-hmm. Είναι λίγο θέμα για μένα για την ομάδα και την εμφάνισή της την Κυριακή, το κατά πόσο θα έχει όντως ξεκουραστεί μετά την Τρίτη, γιατί το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ επαιδευτικό. Ναι. Για εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση που πάω κατάφερα να κερδίσει με την ομάδα. Καταλαβαίνω ότι κάποιος που ακούει λέει τι μας λέει τώρα, έχει χάσει τον διαγώνα του επιδέων και έχει ξεφυλιστεί. Συμφωνώ. Αλλά την Τρίτη έπαιζε με μια ομάδα πολύ καλύτερη από αυτόν, mm-hmm, πολύ πιο γεμάτη από αυτόν και πολύ πιο αθλητική από αυτόν. Παρ' όλα αυτά κατάφερε και να τη ματσάρει σε όλα αυτά τα πράγματα και να την κερδίσει. Ναι. Οπότε για μένα είναι λίγο το κομμάτι της ενέργειας που όντως έδωσε πολύ η ομάδα σε αυτό το παιχνίδι. Αν θα το έχει και στο μάτι με το Περιστέρι. Διαφορετικός αντίπαλος, διαφορετικά τα δεδομένα. Το Περιστέρι γενικά είναι μια ομάδα που ειδικά στο ξεκίνημα βασίζεται πάρα πολύ στις μέρες των Χάτσερ και Γκρέι. Ειδικά ο Χάτσερ που είναι ένα παιδί που το ξέρουμε πολύ καλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη χρονιά. Γενικά ο Χάτσερ όλοι ξέρουν ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Ναι. Και ειδικά σε αυτές τις ομάδες μπορεί να κάνει διαφορά με τον παραμικρό. Την Μόρναρ Μπαρ μέσα στην εβδομάδα την κέρδισε μόνος του. Έβαλε και έχει πόνο στην τέταρτη περίοδο. Και το Περιστέρι κέρδισε μέσα στο Μαυροβούνιο. Και ο Γκρέι είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για το Περιστέρι, στον τρόπο που παίζει την επίθεσή του και γενικότερα του δίνει πολλά πράγματα. Έχει προσθέσει το Μωρέιρα τελευταίες εβδομάδες, επίσης γνωστό μας από πέρσι. Και γενικά είναι μια ομάδα η οποία σε επίπεδο 7-8 παικτών, 9 παικτών μάλλον, αν βάλω και τον Αγραβάτη το μικρό, mm-hmm, είναι πραγματικά καλή και είναι σε καλή ψυχολογία. Το θέμα είναι να μπορέσει ο ΠΑΟΚ
να κρατήσει το αριθμό εκεί που θέλει αυτός, όπως έκανε ας πούμε στην Τιζόν για παράδειγμα, και νομίζω ότι αν το κάνει αυτό, μέχρι το τέλος θα διεκδικεί τη νίκη. Αυτό είναι το θέμα του ΠΑΟΚ μακριά από την έδρα του. Ότι πολλές φορές πέφτει τη βαγή από τον αντιπάλου, όπως έπεσε ας πούμε ξεκάθαρα το κύπελλο με τον Διαγόρα των Ρεπιδέων, και μετά κυνηγάει την ουρά του ουσιαστικά. Το έκανε και με τον Διαγόρα, το έκανε και στη Ρόδο με τον Κολοσσό, το έκανε και με εκείνα τα παλικάρια από την Ουγγαρία της Σομπατέλη, το έκανε και με τον Ιωνικό, όχι τόσο, αλλά γενικά εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ δύσκολα καταφέρνει να έχει αυτό το παιχνίδι εκεί που θέλει μέσα στο παιχνίδι. Ναι, αν το κάνει νομίζω με το Περιστέρι, νομίζω θα διεκδικεί μέχρι το τέλος τη νίκη. Μάλιστα. Τη Δευτέρα υπάρχει μια συνάντηση το απόγευμα. Είναι κάτι σαν ενημέρωση. Τώρα πάμε στο δωμάτιο που δεν είναι και τόσο θετικό. Όχι το αγωνιστικό είναι και το τόσο ευχάριστο. Εντάξει. Αλλά εντάξει, το αγωνιστικό τέλος πάντων σιγά σιγά κάτι πάμε να δούμε, και αν δεν υπήρχε και αυτό, και αυτή η εικόνα με το Διαγόρα, θα βλέπουμε κάτι περισσότερο. Ναι. Κοίτα, το εξαγωνιστικό παιδιά, εγώ καταλαβαίνω ότι πολλές φορές πολύ ωραία κάνουμε την κουβέντα γιατί ξέρω εγώ να παίζει ο Εγκεκέζε ή γιατί δεν διώχνουν τον Τάδε και δεν φέρει έναν άλλον. Αφού δεν μπορούνε. Τι θα γίνει. Το εξαγωνιστικό δηλαδή. Η κατάσταση πλησιάζει να φτάσει στο οριακό σημείο πάλι. Ναι. Δηλαδή αν από το ξεκίνημα της ζώνης ήταν μια δύσκολη κατάσταση, ναι. Πλέον πλησιάζουμε στο σημείο το οριακό. Το οριακό σημείο είναι να φτάσουμε πάλι σε μια κατάσταση το να πει κάποιος παίχτης ότι αν δεν πληρωθώ δεν θα κατέβω στην προπόνηση. Ναι. Το οριακό σημείο είναι τουλάχιστον το κομμάτι που έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις καλύπτεται από την οικογένεια Σαββίδη. Σε αυτό το πράγμα πάω, okay, έχει μια... μικρή σιγουριά είναι, τέλος πάντων. Είναι σωστός, ναι. Ναι, είναι σωστός αυτό το κομμάτι, αλλά σε όλα τα γύρω-γύρω δεν μπορεί να τα απεξέλθει μέχρι τη στιγμή. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει γιατί τα έσοδα δεν υπάρχουν. Ναι. Κόσμος δεν έρχεται στο γήπεδο για να υπάρχουν έσοδα από εκεί. Ναι. Θα ήταν πολύ ωραίο στο παιχνίδι με την πρίτιση να είχε 3.000 κόσμο, μυστήρια, έτσι, άλλο 3.000 κόσμο με τη Σαραγώσα και άλλο 3.000 με το Ρέθινο. Θα βοηθούσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα για να βγουν τα έσοδα του μήνα και να βγει ο μήνας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και πλέον δεν είμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν, δηλαδή Σεπτέμβριο, άντε λες Σεπτέμβριο, ξεκινάνε και οι παίχτες, okay, άντε λες Οκτώβριο, πλέον πάει να βγει Νοέμβριος. Ναι. Δηλαδή πλησιάζουμε προς τα μέσα της σεζόν σιγά σιγά. Έτσι, και οι παίκτες έχουν πάρει μόνο έναντι. Ακόμα και οι ξένοι. Ναι. Έτσι, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Καταλαβαίνω πολλές φορές ότι οι περισσότεροι δεν μπορούν να αντιληφθούν την κατάσταση. Γιατί βλέπουν μια ομάδα, βλέπουν ένα Σάββατο σε ένα παιχνίδι, μια Κυριακή, μια Τρίτη, μια Τετάρτη και από εκεί βγαίνει μια απόφαση για 30-40 λεπτά μπορεί να δει ο καθένας. Ή 20-15, ό,τι βλέπει ο καθένας. Η ομάδα έχει μια καθημερινότητα η οποία παραμένει πολύ πολύ προβληματική. Πολύ προβληματική. Τώρα, το κομμάτι που έχει να κάνει με την κουβέντα με τη συντονιστική, τέτοιες συναντήσεις έχουν ξαναγίνει, έτσι δεν είναι ότι γίνεται τώρα. Mm-hmm. Απλά τώρα, ουσιαστικά ο βουλευράς ΚΑΕ θα παρουσιαστεί το πώς έχει κατάσταση μέχρι και στιγμή που είναι πολύ δύσκολη. Ναι. Είναι πολύ δύσκολη. Έτσι. Το είναι πολύ δύσκολη. Δεν αναφέραμε στο ότι, okay, έχει κάποια ζόρια, θα βρει την άκρη. Δεν ξέρει τι ξημερώνει. Πάλι. Αυτή είναι η κατάσταση. Στο εξωαγωνιστικό. Ναι. Οπότε λοιπόν όταν ασχολούμαστε καθαρά με το αγωνιστικό, έτσι, και μπορούμε να λέμε ότι γιατί να παίζει ο Εγκεκέζε στον ΠΑΟ και να μην φύγει και να φύγει κάποιος άλλος, ξέρω εγώ, ή γιατί να μην γίνει εκείνη η αλλαγή κοιτάδε, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι το γύρω-γύρω είναι πάρα πολύ προβληματικό. Έτσι. Ναι, και για να ζητάς αλλαγή πρέπει να πώς θα την κάνεις. Δεν νομίζω ότι μπορεί να την κάνει στον ΠΑΟ. Καταρχάς ο ΠΑΟ δεν μπορεί να κάνει αλλαγή διότι έχει μπαν. Ναι. Δηλαδή αν μείνουμε καθαρά στο τυπικό κομμάτι δεν μπορεί να κάνει αλλαγή. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει αλλαγή εδώ μέχρι την στιγμή. Αλλά... υπάρχει ένα μπαν, το οποίο μπαν δεν είναι ένα ποσό 5.000, ok, τα βρήκε στάδος και είσαι κομπλέ. Mm-hmm. Το ποσό για τον μπαν είναι 27.000 αν δεν κάνω λάθος, 27.000 δολάρια. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Αν το λύσει ο ΠΑΟΚ αυτό το θέμα, πιστεύω ότι θα μπορεί να κινηθεί σε αυτό που έχει να κάνει με αλλαγές. Αλλά σήμερα που μιλάμε αυτό το πράγμα δεν φαίνεται να λύνεται. Και επίσης το θέμα δεν είναι το να... δεν είναι μόνο το να λύσεις τον μπαν και να πας να κάνεις μια αλλαγή. Το θέμα είναι αυτούς που έχεις να τους έχεις όσο το δυνατόν περισσότερο ικανοποιημένο. Ναι, να είναι καλά. Το ΠΑΟΚ είμαστε μέσα Νοεμβρίου και έχει δώσει ένα μισθό έναντι. Έτσι. Δεν είναι εύκολο. Η κατάσταση είναι πολύ πολύ προβληματική. Και ξαναλέω, το ξέραμε ότι θα είναι προβληματική, το ξέραμε ότι η χρονιά θα είναι δύσκολη, αλλά είναι στο σημείο πάλι
που φτάνει να γίνει οριακή. Ξεφεύγει, ναι. Οπότε λοιπόν όταν θα σκεφτούμε, ξέρω εγώ, για τον Λιούις, για τον Σμίθ, για τον οποιοδήποτε, γιατί δεν έπαιξε σήμερα ή έπαιξε στην Ευρώπη για παράδειγμα, ας έχουμε στο νου μας ότι δεν είναι και στην καλύτερη φάση η ομάδα που πληρώνει και τα έχει όλα καλά και το μόνο που μένει είναι το αγωνιστικό το καθαρό. Να. Το ένα με το άλλο, όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές, είναι αλλά είναι λογικό είναι. Δεν μπορεί το εξαγωνιστικό να αφήνει εντελώς να επηρεάσει το αγωνιστικό. Από ό,τι αυτή η κουβέντα τη Δευτέρα έχει ενδιαφέρον. Για να δούμε και πώς μπορεί ο κόσμος να βοηθήσει περαιτέρω. Έτσι, από τον κόσμο, ο ΠΑΟΚ ζήτησε βοήθεια όταν άρχισε να κάνει την ομάδα, ο κόσμος την έδωσε. Έτσι, 2.000 διαρκέσεις ο ΠΑΟΚ σχεδόν. Mm-hmm. Το νούμερο είναι μεγάλο. Είναι περισσότερα από τη ΣΑΕΚ, για παράδειγμα. Έτσι. Είναι περισσότερα πιθανολόγω από το Άρη, περισσότερο από τον Ηρακλή, είναι περισσότερο από τον Μηθέα, έτσι, τα διαρκείας. Έδωσαν μια ανάσα εκείνο το χρονικό διάστημα, αλλά πλέον... Καταρχάς, το κακό είναι ότι πέρα από από το θετικό κομμάτι που ήταν η αγορά των διαρκείας, από εκεί και μετά η παρουσία του κόσμου, επειδή πολλά διαρκείας έβγαν και έξω, είναι μικρή. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν υπάρχει και... Αν αφήσω το καθαρά οικονομικό και πιο ουσιαστική έτσι παρουσία. Νομίζω ότι σε αυτή τη συνάντηση ουσιαστικά θα παρουσιαστεί το πώς είναι η κατάσταση τώρα, που είναι στο κομμάτι που είπαμε πριν, ήταν ιστοριακό. Με ρεαλισμό νομίζω. Ακριβώς. Και να δούμε σε πότε φάση ο κόσμος πώς μπορεί να βοηθήσει και πώς θα βρεθεί να λύσει αυτό το κομμάτι. Το ότι στον ΠΑΟΚ παλεύουν και ψάχνουν να βρουν έσοδα, παλεύουν. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν. Είναι αλλιώς να βγεις να ψάξεις έσοδα Ιούλιο-Αύγουστο, είναι αλλιώς να βγεις να ψάξεις έσοδα Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ενώ τρέχουν όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Εντάξει Νίκο. Τι είναι εξωαγωνιστικό. Θα το δούμε αυτό. Αρχικά το παιχνίδι της Κυριακής και μετά τη Δευτέρα τι θα υποθεί σε αυτή τη συνάντηση. Σωστά. Το οποίο καταλαβαίνω λίγο πολύ, εντάξει, είναι γνωστά πράγματα. Να δούμε. Ωραία. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Νίκος Μοσχοβίτης και για το αγωνιστικό κομμάτι του μπάσκετ αλλά και για τα γύρω-γύρω, για το εξωγωνιστικό. Νομίζω ότι ο Νίκος ειδικά έχει πει πάρα πολλές φορές ρεαλιστικά ποια είναι η κατάσταση στο τμήμα, στην ΚΑΕ. Λίγο πολύ όλοι έχουμε καταλάβει όταν ακούς ανθρώπους της ομάδας να λένε ότι η χρονιά πάει μήνα-μήνα και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο, νομίζω καταλαβαίνεις τι συμβαίνει ακριβώς. Στην Αρμενία τελικό 0-1 η Ελλάδα πήρε τη νίκη με γκολ του Λιμνιού μετά από ασίστ του Γιαννούλη, τον γκολ ήταν στο 35. Πρώτο γκολ του Λιμνιού με την Εθνική Ανδρών. Η Ελλάδα πλέον έχει ένα ακόμη παιχνίδι την Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, 10 παρατέρα το βράδυ στο ΟΑΚΑ. Έχει ένα ακόμη παιχνίδι για να επιστρέψουν οι διεθνείς μετά από Τρίτη και να μπουν στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα με τη Λάρισα την επόμενη Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Ο Καντουρί, είπαμε, παίζει στις 9 η ώρα, σε λίγη ώρα, με το Μαρόκο. Να δούμε αν θα αγωνιστεί σε κάποιες αρχικά ο Καντουρί, ο οποίος και αυτός έχει 2 παιχνίδια μέχρι να επιστρέψει από Δευτέρα Τρίτη και να ενσωματωθεί και αυτός στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Αυτά και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Είπαμε, η ομάδα έχει διήμερο ρεπό το Σαββατοκύριακο για να γεμίσει μπαταρίες, να πάρουν μερικές ανάσεις τελευταίες οι παίκτες του Αμπέλ Φερέρα αλλά και ο Πορτογάλος και οι συνεργάτες του. Και από Δευτέρα ξεκινάει σιγά σιγά η προετοιμασία. Επιστρέφουν και όλοι οι διεθνείς. Θα επιστρέψει και ο Μάτος. Θα επιστρέψει και ο Σίτι, οι οποίοι είχαν περισσότερες ημέρες έτσι για να ξεκουραστούν αυτό το διάστημα. Είπαμε ότι ο Μάτος ζήτησε να μεταβεί στην Βραζιλία, στην πατρίδα του, καθώς τα Χριστούγεννα θα είναι λίγες οι ημέρες ξεκούρασης, θα είναι μόνο 4, σύμφωνα με τον τωρινό προγραμματισμό που υπάρχει από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Οπότε ζήτησε να μεταβεί τώρα στην πατρίδα του για μερικές ημέρες να δει την οικογένειά του και από Δευτέρα νομίζω και αυτός και ο Εσίτη θα είναι κανονικά πίσω στις προπονήσεις. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καλά. Ο Ζαμπά, είπαμε, ξεκίνησε από χθες θεραπείες. Βρέθηκε κανονικά στη Μεσήμβρια για να ξεκινήσει το πρόγραμμά του. Θα πάρει διάστημα ο Βραζιλιάνος για να επανέλθει. 2 με 3 μήνες εκτιμάται σε αυτή τη φάση.
αλλά όλα εξαρτώνται και από τον ίδιο και από το πώς θα αντιδράσει μέσα σε όλο αυτό το διάστημα. Είδαμε ότι ο Βιρίνη, ας πούμε, έσπασε κάθε κοντέρ ο Πορτογάλος και ο Μαουρίσιο κατάφερε να επιστρέψει νωρίτερα. Θα δούμε τι θα ισχύσει για τον Ζαμπά. Και μοναδικός που είναι εκτός είναι ο Πόντους Βέρμπλουμ, όπου εκεί είναι μια διαφορετική ιστορία. Ο Σουηδός έχει να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες όλο αυτό το διάστημα. Σίγουρα αυτό που έλεγε και ο Στρίος πριν δεν είναι κάτι εύκολο και καλό και για τον ίδιο. Όσο δύσκολη είναι η κατάσταση για τον ίδιο, τόσο δύσκολη είναι και για την ομάδα και για όλους. Αλλά ο Βέρμπλουμ είναι ο πρώτος που προφανώς δεν είναι καθόλου χαρούμενος που όλο αυτό το διάστημα έχει μείνει εκτός. Δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος ο Σουηδός και προφανώς και δεν είναι. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος. Παρέα μαζί μας και σήμερα ήταν τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικο κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Στα Alter Ego βρίσκεται από κοστούμια, σακάκια, παπούτσια μέχρι κάλτσες, ζώνες, αξεσουάρ και πολλά άλλα. Υπάρχουν τρία καταστήματα στην πόλη, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterego-fashion.gr. Άμα θέλετε να μπείτε με την ησυχία σας στην σελίδα τους και να κάνετε τις αγορές σας. Μαζί μας και ο Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές που τρέχουν σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5 και 6 τετραγωνικό μέτρο και προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και έχετε και δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας που είναι πολύ σημαντικό. Ο Φτίκας είναι στην Κάτω Τούμπα, Απόλλωνος 3739, πάνω από τον κίνητο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Υπάρχουν πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Και η στοίχημαν.gr, ο μέγας ορυγός του ΠΑΟΚ. Θυμίζω, μέχρι το 2022 η στοίχημαν θα παραμείνει μέγας ορυγός του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίζουν για πολλά χρόνια ακόμη. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Υπάρχουν επιλογές από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα. Ό,τι θέλετε υπάρχει στην στοίχημα. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο και επιστροφή εδώ την Δευτέρα στις 7.30 κανονικά, 7.30-9. Ραντεβού ΠΑΟΚ 24. Ακολουθεί η Μαρμίτα, Ζάχος, Ντρούλινγκ και Τάσος Τρέγιας. Καλή συνέχεια σε όλους.